Η τιμή του Bitcoin αυτή τη στιγμή είναι κοντά στις 20 με 22 χιλιάδες δολάρια. Για αρκετό κόσμο είναι πολύ δύσκολο να κατέχει ένα Bitcoin αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε όμως να αποκτήσει. Σε λίγα χρόνια θα είναι πολύ δύσκολο να έχει κάποιος ένα Bitcoin, έως και αδύνατο. Ακόμα και οι ήδη εκατομμυριούχοι δεν θα μπορούν να έχουν ένα ολόκληρο Bitcoin σε λίγο καιρό, διότι θα υπάρχουν μόνο 17 εκατομμύρια Bitcoin στην αγορά διαθέσιμα, τα υπόλοιπα 4 έχουν χαθεί ήδη και υπάρχουν ήδη 55 εκατομμύρια εκατομμυριούχοι. Και με τις προβλέψεις της αγοράς λοιπόν και το πώς αναμένεται να εξελιχθεί και να πάει τα επόμενα χρόνια μετά από το πέρασμα αυτού του bear market, θα είναι δύσκολο κάποιος λοιπόν να έχει ακόμα και μισό Bitcoin. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν, πέρα από την αβεβαιότητα και το τι υπάρχει, το τι υφίσταται αυτή τη στιγμή λοιπόν στην αγορά είτε των κρυπτονομισμάτων είτε και στις παγκόσμιες αγορές, θεωρώ λοιπόν πως είναι η καταλληλότερη στιγμή κάποιος να ετοιμαστεί και να αποκτήσει ένα Bitcoin εάν δεν έχει αποκτήσει ήδη ή αν δεν έχει ετοιμαστεί ήδη. Και σήμερα λοιπόν θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες στρατηγικές, κάποιες σκέψεις που έχω γύρω από αυτό, αλλά επίσης και κάποιες σκέψεις λοιπόν για το πώς θα μπορούσε κάποιος να αποκτήσει ή μέρος του Bitcoin ή και ένα ολόκληρο Bitcoin ή και παραπάνω, ακόμα και με δωρεάν τρόπους μέχρι το επόμενο bull run κύκλο, που μπορεί να είναι από 6 μήνες έως και 2 χρόνια από τώρα λοιπόν, όπου κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή πότε ακριβώς θα είναι, υπάρχουν αναλύσεις, θεωρήσεις, σκέψεις κτλ. Αλλά το σίγουρο είναι ότι στη μακροπρόθεσμα λοιπόν, το σίγουρο, ό,τι αναμένεται τέλος πάντων μέχρι στιγμής, και δεν έχω αμφιβολία προσωπικά, ούτε περισσότερο από εσάς, ότι θα συνεχίσει λοιπόν να ανεβαίνει η αγορά όπως και να έχει, και η αγορά των crypto και των blockchain είναι εδώ και θα είναι το μέλλον. Αυτό είναι σίγουρο. Μπορώ να το πω ότι είναι σίγουρο. Από την άλλη, επίσης, να ξεκαθαρίσω αυτό το σημείο πως δεν πρόκειται για οικονομικές ή επενδυτικές συμβολές. Δεν είμαι επενδυτικός σύμβολος. Μοιράζομαι τις δικές μου σκέψεις, στρατηγικές βάσει της εμπειρίας μου και της ανάλυσής μου λοιπόν, που έχω σε αυτό. Αλλά θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο και αυτό το κανάλι, ήδη ενδιαφέρεστε είτε για κρύπτο είτε για το Bitcoin. Και απλά λοιπόν θα μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας σχετικά με την απόκτηση ενός Bitcoin. Πριν ξεκινήσουμε, ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα, ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social, link στην περιγραφή του βίντεο, γιατί κοινοποιώ υλικό λοιπόν ενημέρωσης και στα υπόλοιπα social, σε όσους δεν το ξέρετε. Και πάμε να δούμε λοιπόν το εξής. Καταρχήν, όπως έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο λοιπόν, σε λίγα χρόνια κάποιος θα μπορούσε να ζήσει ακόμα και με ένα Bitcoin, να ζήσει κάπως μια σχετικά άνετη λοιπόν ζωή για αυτόν, με το πώς αναμένεται να εξελιχθεί λοιπόν και να φτάσει η αγορά. Και επίσης, για όσους βλέπετε τακτικά λοιπόν το κανάλι, έχω κάνει αρκετή ενημέρωση για τις αγοράς και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή, λοιπόν το ότι τα πορτοφόλια που έχουν ένα Bitcoin και πάνω συνέχεια αυξάνονται. Αντιθέτως, αυτοί που είχαν μπει πρόσφατα ή που είναι short term holders κτλ. Έχουν καθαριστεί από το σύστημα και το έκανα σε μια ανάλυση πριν λίγες μέρες που λέω ότι το Bitcoin χτίζει το κατώτατο σημείο. Μπορείτε να το δείτε όσοι δεν το έχετε δει ήδη. Οπότε λοιπόν, αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί κόσμοι κοιτάει να μαζέψει ένα Bitcoin και να έχει στην άκρη. Ειδικά το ένα Bitcoin λοιπόν, έχει, αυτή η στατιστική της απόκτησης ενός Bitcoin έχει εκτοξευθεί. Οι τρόποι λοιπόν τώρα με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει κάποιος είναι αρκετοί και είναι διαφορετικοί για τον καθένα. Αυτή τη στιγμή απευθύνομαι σε πολύ και διαφορετικό κόσμο, σε διάφορα στρώματα. Κάποιοι μπορεί να έχουν 10 και 20 Bitcoin αυτή τη στιγμή, πολύ άνετα θα μπορούσαν να τα αποκτήσουν. Κάποιοι άλλοι λιγότερο, κάποιος άλλος μισό Bitcoin και κάποιοι άλλοι λοιπόν πιο δύσκολοι θα μπορούσαν να το αποκτήσουν σε ένα χρονικό διάστημα από τώρα. Το πρώτο πράγμα που θεωρώ ότι κάποιος θα πρέπει να ξεκαθαρίσει στο μυαλό του είναι το εξής. Θέλω να αποκτήσω ένα Bitcoin ή όχι, και για ποιο λόγο θέλω να το αποκτήσω. Και όχι επειδή το λέω εγώ σε αυτό το βίντεο ή σε κάποια βίντεο, αλλά να κάνει την έρευνά του, να δει όλες τις πληροφορίες και να αποφασίσει λοιπόν πρώτον αν θέλει να αποκτήσει ένα ολόκληρο Bitcoin. Επειδή μιλάω για το Bitcoin, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να κοιτάξετε και τα altcoins σε καμία περίπτωση, και δεν υποτιμάω τα υπόλοιπα altcoins ή τα αγαπημένα σας altcoins που έχουν προοπτικές όπως και να έχει. Απλά το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο λοιπόν όπως και να έχει λοιπόν στο Bitcoin το ίδιο. Και θα μιλήσουμε λοιπόν μόνο για το Bitcoin. Και πρώτα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσει κάποιος αυτό. Και δεύτερον, να δει λοιπόν πώς θα το αποκτήσει. Αν κάποιος έχει ήδη χρήματα στην άκρη, μπορεί απλά να το αγοράσει. Μπορεί να βρει μια κατάλληλη στιγμή. Για το ποια είναι η κατάλληλη στιγμή, αν είναι τώρα ή να περιμένει να πέσει λίγο πιο κάτω. Όσοι παρακολουθούν το κανάλι, έχω αναφερθεί. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά αν δείτε μερικά από τα βίντεο που έχω ανεβάσει τις τελευταίες εβδομάδες, θα δείτε τη δική μου την άποψη. Αλλιώς μπορείτε να δείτε και άλλες αναλύσεις και να μελετήσετε λοιπόν παραπάνω κτλ. Οπότε λοιπόν, όποιος έχει μπορεί να το
αποκτήσει απλά ένα και παραπάνω και να τα έχει στην άκρη, να κάνει farming εκεί που πιστεύει ότι είναι, ή staking, ή να τα έχει σε ένα ledger και εκεί μπορεί να κάνει με ένα χαμηλότερο ποσοστό και να τα έχει λοιπόν εκεί πέρα όπως και να έχει για long term. Μετά, στη συνέχεια λοιπόν, όποιος δεν έχει αλλά θα μπορούσε να αποκτήσει γιατί έχει ένα σημαντικό εισόδημα κτλ. Μπορεί λοιπόν να βάλει μια στρατηγική και ειδικά σε αυτό βοηθάει η στρατηγική DCA, Dollar Cost Average. Λοιπόν, στρατηγική όπου μπορεί κάποιος λοιπόν να αγοράσει σταδιακά. Βρήκα ένα πολύ ωραίο άρθρο στα ελληνικά το οποίο θα το βάλω στην περιγραφή του βίντεο για να το διαβάσετε για όσους δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτή η στρατηγική, τι είναι το Dollar Cost Average. Είναι λοιπόν απλά μια εντάχει μια στρατηγική λοιπόν όπου κάποιος αγοράζει σταδιακά κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα ένα ποσό λοιπόν άσχετα με το αν η αγορά πάει πάνω ή κάτω, μπορεί προσωρινά να είναι λίγο χαμηλά ή λίγο κερδισμένος, αλλά η λογική σε αυτό είναι ότι είσαι long term επενδυτής και μαζεύεις asset λοιπόν μακροπρόθεσμα, οπότε το DCA, η στρατηγική DCA σε αυτή την περίπτωση βοηθάει. Επίσης ένα άλλο βίντεο από ένα κανάλι, ένα ελληνικό κανάλι, το Be Wealthy, το οποίο θα το βάλω στο βίντεο από κάτω, βοηθάει στην κατανόηση του DCA λοιπόν, εάν δεν ξέρετε τι είναι. Οπότε λοιπόν, όσοι έχουν εισοδήματα, κάποια σημαντικά εισοδήματα, θα μπορούσαν τους επόμενους 4, 5, 6 μήνες ή 12 ή έρχεσαι στο και τα επόμενα 2 χρόνια τέλος πάντων να αποκτήσει σταδιακά ένα bitcoin. Αλλά ακόμα και με 0,3 ή 0,5 bitcoin αν αποκτήσει κάποιος, θεωρώ ότι δεν θα είναι καθόλου άσχημο. Αλλά είναι και ωραίος στόχος λοιπόν κάποιος να αποκτήσει ένα bitcoin. Εγώ έχω στόχο προσωπικά για αρκετά παραπάνω σε bitcoin και να τα έχω εκεί για 10, 15, 20 χρόνια, για αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα και φυσικά μετά να δω και άλλες στρατηγικές, στα altcoins, σε κάτι που είναι πιο σύντομο, σε real estate που έχω ξεκινήσει ήδη, τα έχουμε μπει και στο προηγούμενο βίντεο κτλ. Οπότε, μετά για τους υπόλοιπους λοιπόν που έχουν λιγότερα εισοδήματα, όπου μπορεί το εισόδημα τους να μην τους επιτρέπει λοιπόν να κάνουν αυτό ή δεν έχουν καθόλου γιατί έχουμε τώρα και αρκετή ανεργία και το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σταμάτημα ή ότι είναι κάτι το οποίο δεν λύνεται ή δεν μπορεί, απλά ότι πρέπει να παραιτηθεί κάποιος από αυτό. Αν κάποιος λοιπόν έχει κατανοήσει το bitcoin, το blockchain, την αγορά, ότι αυτό θα είναι το μέλλον και θέλει να το αποκτήσει κτλ, υπάρχουν σίγουρα τρόποι. Πρώτον, κάποιος πρέπει να αποφασίσει ότι θέλει αυτό και μετά στη συνέχεια λοιπόν να βάλει διάφορες στρατηγικές. Αν κάποιος έχει λοιπόν ένα εισόδημα αυτή τη στιγμή όπου δεν του επιτρέπει να επενδύσει και κάτι παραπάνω, αρκετές φορές θεωρώ ότι είναι σημαντικό κάποιος ακόμα και 50-100 δολάρια να ξεκινήσει να χτίσει από το να έχει αυτή τη σκέψη ότι λίγα είναι και τι θα γίνει και πόσο θα κερδίσω και άμα βάλω και 100 δολάρια κτλ. Θέμα είναι κάποιος να κάνει τα απλά μαθηματικά τους, απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς και να δει λοιπόν τι απόδοση μπορεί να έχει αυτό. Γιατί σκεφτείτε λοιπόν το εξής: αυτή τη στιγμή είναι το bitcoin στις 20.000 και αναμένεται για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα από τώρα, δεν μπορώ να σας πω πόσο, να κατηθεί λοιπόν κοντά εκεί, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, λοιπόν να είναι κοντά στις 20.000. Οπότε και με την εκτίμηση λοιπόν που έχουμε δει ότι μπορεί να φτάσει τα επόμενα 10 χρόνια ή έως και το 2030 να φτάσει το 1 εκατομμύριο, σκεφτεί λοιπόν ότι είναι 50 φορές πάνω από το σημείο αυτό. Οπότε μια επένδυση 100 δολαρίων σήμερα θα σημαίνει λοιπόν σε 10 χρόνια 5.000 δολάρια. Ενώ αυτά τα 100 δολάρια αν τα υποτιμήσουμε αυτή τη στιγμή και απλά πάμε σε ένα κλαμπ ή κάπου οπουδήποτε κτλ, που δεν λέω ότι μη πάτε, αλλά ο καθένας παίρνει τα ρίσκα του, ώστε να κάνει τις στρατηγικές του. Απλά σας δίνω λοιπόν κάποιες σκέψεις σε αυτό, που λοιπόν ο καθένας θα μπορούσε να πληρώσει ένα τίμημα τώρα και να δει λοιπόν και τι τίμημα θα πληρώσει για το τίμημα αυτό που θα πληρώσει τώρα, το τι θα πληρωθεί στο μέλλον. Έτσι. Οπότε λοιπόν, το πιο σημαντικό θεωρώ ότι είναι κάποιος να κάνει ένα setup στο μυαλό του, το τι θέλει να κάνει και με ποιο τρόπο, και μετά στη συνέχεια να δουλέψει πάνω σε αυτό. Και μπορεί κάποιος να ξεκινήσει σήμερα από το μηδέν και να χτίσει. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν μετά στη συνέχεια, έχω δείξει σε αυτό το κανάλι και τρόπους με τους οποίους κάποιος μπορεί να χτίσει εισοδήματα μέσω από το ίντερνετ. Έχω δείξει διάφορους τρόπους. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς και άμεσους πιστεύω ότι είναι το Fiverr. Έχω κάνει ένα dedicated video γι' αυτό, γιατί κάποιος μπορεί να ξεκινήσει και να παρέχει υπηρεσίες. Καταλαβαίνετε ότι το bitcoin δεν θα έρθει απλά με το να κάθεσαι και να πατάς δύο κουμπιά και να σου έρθει αυτόματα ένα bitcoin δωρεάν έτσι. Από την άλλη έχω δείξει επίσης, έχω κάνει ένα άλλο βίντεο, πριν, πρέπει να είναι πριν κανένα δίμηνο ή μπορεί και τρεις μήνες,
νομίζω ότι είναι πριν 2 μήνες, όπου λοιπόν είχα δείξει πολλές στρατηγικές με τις οποίες κάποιος μπορεί να αποκτήσει δωρεάν κρυπτονομίσματα. Και σκεφτείτε λοιπόν το εξής, ότι εάν κάποιος σήμερα αποκτήσει και κρυπτονομίσματα αξίας ας πούμε $10, όπου θα μπορούσε λοιπόν να ασχοληθεί με αυτούς τους τρόπους που είχα δείξει αυτό το βίντεο 2-3 ώρες την ημέρα και να αποκτήσει $10-15 την ημέρα σε κρυπτονομίσματα. Στο επόμενο bull run κύκλο λοιπόν, και να κάνει υπομονή για 2 χρόνια, στο επόμενο bull run κύκλο λοιπόν, το πιο πιθανό είναι να έχουν τουλάχιστον 4, 5 ή και 10 φορές απόδοση. Ή και σε 4 με 6 χρόνια από τώρα να έχουν, ναι, ας μην πω νούμερα, γιατί μπορεί να υπάρχουν διάφορες σκέψεις αυτό, αλλά μπορεί να είναι λοιπόν πολύ σημαντική η απόδοση. Επίσης, εάν κάποιος ασχοληθεί πραγματικά, δηλαδή σκέφτομαι τώρα το εξής, αν κάποιος είναι άνεργος αυτή τη στιγμή και δεν έχει λοιπόν εργασία και θέλει όμως να δημιουργήσει, θέλει να αποκτήσει κάτι, αλλά δεν ξέρει και λέει θα ήθελα να bitcoin, αλλά με το να συμμετέχω σε ένα giveaway δεν θα κερδίσω ένα bitcoin. Από την άλλη λοιπόν, αν πραγματικά κάποιος καθίσει κάτω και δει όλους τους τρόπους και αφιερώσει σημαντικό χρόνο κάθε μέρα, 4 με 6 ώρες ή και 8 ώρες την ημέρα λοιπόν, και δει μόνο με τους δωρεάν τρόπους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να κερδίσει κάποιους κρυπτονομίσματα, θα μπορούσε να αποκτήσει ακόμα και διπλάσιο εισόδημα από αυτό που κερδίσει λοιπόν αυτή τη στιγμή που μπορεί να εργάζεται ή όταν εργαζόταν. Γιατί τα έχω κάνει αυτά προσωπικά και έχω κερδίσει με πολλαπλούς και διαφορετικούς τρόπους μέσω ίντερνετ και μετά από κρυπτονομίσματα. Έχω δείξει πάρα πολλούς τρόπους, είτε με κάποια cloud mining που υπάρχουν, κάτι με τα ανταλλακτήρια που μπορείτε να αποκτήσετε και με τα referrals υπάρχουν, δεν θυμάμαι, υπάρχουν ένα σωρό, ακόμα και play to earn που υπάρχουν και με κάποια άλλα που βλέπετε ads, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που μπορεί να κερδίσετε. Και giveaways στο Twitter που είναι γεμάτο από giveaways, δηλαδή υπάρχουν τόσα giveaways στο Twitter που δεν θα προλαβαίνετε να κάνετε retweet και likes και τέτοια, όπου πραγματικά κερδίζει ο κόσμος χρήματα, έτσι. Και στην Ελλάδα έχουν κερδίσει, αρκετοί από εσάς έχετε κερδίσει αρκετές φορές από giveaways, έτσι. Και όποιος έχει λοιπόν χρόνο και δεν έχει χρήματα αυτή τη στιγμή και δεν έχει ένα εισόδημα που να το επιτρέπει να επενδύσει, θα μπορούσε λοιπόν να κοιτάξει αυτό ακόμα και δωρεάν. Έτσι, αυτές τις μέρες λοιπόν σκεφτόμουν το εξής, ότι έχουμε bear market, αλλά δεν είναι ότι γίνεται το τέλος του κόσμου. Γιατί ουσιαστικά αυτό θα κάνει τους επόμενους εκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους. Ή και κάποιους που θα αλλάξουν τη ζωή τους στο επόμενο κύκλο. Αυτό το bear market, όχι το bull market. Το bull market είναι απλά σου δίνει στο πιάτο αυτό που θα κερδίσεις αυτή τη στιγμή. Ή και τότε, σίγουρα μπορεί να κερδίσει κάποιος. Οπότε είναι λοιπόν η πιο σημαντική η περίοδο αυτή τη στιγμή. Και σκεφτόμουν λοιπόν τώρα με ποιους τρόπους θα βοηθήσω κτλ. Και θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος του Bitcoin είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος που θεωρώ ότι έχει και καλό κίνητρο, γιατί είναι και με την αξία λοιπόν που έχει, ότι βάζει ένα σημαντικό θεμέλιο εκεί που έχει λιγότερη διακύμανση από τα υπόλοιπα altcoins και έχεις κάτι πιο σταθερό εκεί και μπορείς να χτίσεις μετά και με τα υπόλοιπα altcoins. Έτσι. Έχω δείξει λοιπόν διάφορους τρόπους για να κερδίσετε κρυπτονομίσματα στο άλλο βίντεο, το οποίο θα το βάλω και αυτό κάτω για να το δείτε λοιπόν για όσους δεν το έχετε δει. Αν θέλετε παραπάνω μπορώ να κάνω και άλλο βίντεο να κοιτάξω, γιατί πρόσφατα έβλεπα διάφορους άλλους τρόπους και είχα κρατήσει κάποιες σημειώσεις, θα μπορούσα να επανέλθω με ένα άλλο βίντεο. Αν υπάρχει ενδιαφέρον πείτε το μου και μπορεί να έρθουμε με ένα άλλο βίντεο λοιπόν και να σας δείξω και άλλους τρόπους. Αλλά είμαι σίγουρος πως αν καθόμουν μια μέρα να κάνω έρευνα στο ίντερνετ και να δω με πόσους τρόπους μπορώ να κερδίσω κρυπτονομίσματα δωρεάν, θα βρίσκα πάνω από 150 τρόπους μέσα σε μια μέρα. Απλά κοιτάζοντας στα social media. Πολύ απλά. Χρειάζεται λοιπόν και σε αυτό σίγουρα μια δράση, κάτι να κάνει κάποιος, έτσι. Το δωρεάν λοιπόν είναι σχετικό σε αυτή την περίπτωση. Είναι δωρεάν γιατί το αποκτάς λοιπόν, ναι, με διάφορους τρόπους λοιπόν, όπως σας είπα μέχρι στιγμής. Αλλά το σημαντικό είναι λοιπόν ότι αν κάποιος έχει αφιερώσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στη μελέτη, στην παρακολούθηση των βίντεο και διάφορων για να δει λοιπόν και να μάθει για την αγορά και καταλαβαίνει ότι αυτό είναι το μέλλον και θέλει να αποκτήσει λοιπόν, να βάλει να βάλει τη στρατηγική του λοιπόν κάτω, να δει πώς θα το αποκτήσει, με ποιο τρόπο να αποφασίσει και μετά να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και ναι,
σε λίγο καιρό κάποιος θα μπορεί να είναι και να ξεχωρίσει κιόλας ότι έχει ένα bitcoin. Σκεφτείτε το. Σε λίγο καιρό. Γιατί σας λέω, οι περισσότεροι άνθρωποι, ούτε καν οι εκατομμυριούχοι, δεν θα μπορούν σε λίγα χρόνια να αποκτήσουν ένα bitcoin. Βασικά ούτε σήμερα, αν προσπαθούσαν όλοι, αν πηγαίνανε όλοι να αγοράσουν ένα bitcoin, δεν θα μπορούσαν να το έχουν. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα αυτή τη στιγμή. Ήδη υπάρχουν αρκετοί που κρατάνε χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες ή κάποιοι που έχουν και εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν ήδη λοιπόν πάρει και δεν υπάρχει διαθέσιμο για να αγοράσει κάποιος. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι γύρω στα 2,6 εκατομμύρια bitcoin μόνο στα ανταλλακτήρια. Έτσι, τα υπόλοιπα είναι ήδη εκτός ανταλλακτηρίων σε cold wallets όπως Ledger και τα λοιπά, Trezor και τα λοιπά, λοιπόν, το οποίο γίνονται απλά αποθήκευση και σε διάφορα άλλα wallet φυσικά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να μοιραστώ για το σημερινό βίντεο. Ανάλογα με τα σχόλιά σας και με τη ζήτησή σας θα μπορώ να επανέλθω λοιπόν και με άλλο βίντεο λοιπόν, και με πλέον πληροφορίες με οτιδήποτε χρήσιμο μπορώ να σας βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε, εγγραφή στο κανάλι λοιπόν αν δεν έχετε κάνει ακόμα για καθημερινή ενημέρωση και τρόπους για να κερδίσετε λοιπόν από τα κρυπτονομίσματα και όχι μόνο, γενικώς για να κερδίσετε, και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλά πολλά κέρδη.